προσδίδοντας κάθε επισημότητα και πανηγυρικό χαρακτήρα και με ευρεία τηλεοπτική κάλυψη, Άγκυρα και κατεχόμενα ολοκλήρωσαν σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της κατεχόμενης Αμχώστου την παράνομη άσκησή τους έρευνας και διάσωσης. Η Άγκυρα έστειλε στα νερά της κατεχόμενης Αμχώστου μία πολεμική φρεγάτα, δύο σκάφη ακτοφυλακής και τρία ελικόπτερα διάσωσης, καταστρώνοντας μάλιστα δύο σενάρια. Το ένα βύθιση πετρελαιοφόρου και το δεύτερο τη διάσωση ναυαγών μετά τη σύγκρουση επιβατικού με εμπορικού πλοίου. Η πρώτη φάση της άσκησης είχε πραγματοποιηθεί χθες στην κατεχόμενη Κερίνια και πιο συγκεκριμένα στον Άγιο Ιλαρίωνα, παρουσία του Τουρκοκύπριου ηγέτη και του ψευδοποθυπουργού Ερχιουρμάν, και αφορούσε σε αναγκαστική προσγείωση επιβατικού αεροσκάφου σε δασόδη περιοχή. Ακριβώς κάτω από το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα, οι αρχές του ψευδοκράτους είχαν τοποθετήσει την άτρακτο ενός αεροσκάφους, στείνοντας πραγματικό σοου με ελικόπτερα, ρηχνευτικά σκυλιά, στενοφόρα και καπνογόνα. Τα τουρκοκυπριακά μέσα μάλιστα διατυμπάνησαν την παρουσία διεθνών παρατηρητών. Αυτοί προέρχονταν από Σομαλία, Κόσοβο, Μπουρκίνα Φάσο και Πακιστάν.